Στο 2-2 είναι. Η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός. Στο ντέρμπι της ένατης αγωνιστικής στην Αλφα Αναδρών. Είμαστε στο πέμπτο σε σειρά μάτσο. Ο Μπεσλό είναι στα σερβίς απέναντι στο Γιώργο Κωνσταντινόπουλο. Ένα 1-0 για τον αθλητή της ΑΕΚ. Και τώρα 2-0 στα δικά του σερβίς. Ιδανική αρχή για τον Ομπεσλό. Και πολύ καλό top spin στο σερβίς του Κωνσταντινόπουλου για το 4-0. Επιβάλλει την τακτική του σε αυτό το πρώτο κομμάτι ο Τσέχος. Και πολύ ωραία ενέργεια με το forehand. Πρώτος πόντος στο μάτς για τον Γιώργο Κωνσταντινόπουλο. Και 6-2. Μεγάλο ράλι. Εκπληκτική προσπάθεια και από τους δύο αθλητές. Ο πόντος στον Κωνσταντινόπουλο που μειώνει σε 6-3. Μέσα είναι η μπάλα. Πολύ φιλόδοξο χτύπημα, το βάζει ο Κωνσταντινόπουλος. Τέταρτος πόντος στη σειρά. Πολύ ωραία παίρνει θέση και επιτίθεται με το forehand ο Μπεσλό. Δείχνουν και την τεχνική τους οι δύο αθλητές. Στο τέλος αστοχή στο forehand ο Κωνσταντινόπουλος για να γίνει το 8-4. Καλό το backhand. Δεν το ελέγχει ο Μπεσλό. 8-5.
και 6-8. Ξανά στο μείον 2 ο Γιώργος ο Κωνσταντινόπουλος. Και με δύο backhand φτάνει στον πόντο. Εκπληκτικό μπλοκ διαγώνια. Καλύπτει το ντεζαβαντάζ ο Κωνσταντινόπουλος από το 0-6. Λάθος από τον Ομπεσλό. Εδώ όμως πολύ ωραία. Επιτεθεί διαγώνια με τον backhand για το 9-9. Με οριακή διαφορά θα κριθεί το πρώτο set του match. Θυμίζουμε ο Γιώργος ο Κωνσταντινόπουλος το πρώτο του παιχνίδι. Ιτήθηκε με 3-2 από τον Ντάνιελ Κοσίμπα. Με αυτό το σκορ νίκησε ο Όμπεσλο τον Κωνσταντίνο Κωνσταντινόπουλο. Μεγάλος πόντος, πολύ γρήγορα χτυπήματα. Ο ένας με το forehand, ο άλλος με το backhand. Set ball για τον Κωνσταντινόπουλο. Και με σερβίς θα φτάσει στην επικράτηση με 11-9. Γυρίζει εντελώς την κατάσταση στο πρώτο set. 1-0 για τον Κωνσταντινόπουλο. Έναρξη στο δεύτερο σετ. Σερβίριο Κωνσταντινόπουλος. Με μεγάλη ανατροπή θυμίζουμε. Έκανε το 1-0. Καθώς άρχισε το μάτς πίσω με 0-6. Δεν ήταν καλή υποδοχή, το εκμεταλλεύεται ο Μπεσλό. Πηγαίνει σωστά στην μπάλα και επιτίθεται. Να λοιπόν που κάνει πολύ δυνατή αρχή και σε αυτό το σετ ο Μπεσλό. Να δούμε αν έχει και εδώ απαντήσεις ο αθλητής του Παναθηναϊκού. Μηδέν πέντε. Και 6-0. Όπως ακριβώς το πρώτο σετ. Φιλέ και έξω. Κυριαρχεί ο Μπεσλό. Πρέπει να βρει και μπάλα, ναι. Στην άκρη του τραπεζιού.
παίρνει τα σερβίς πάλι ο Κωνσταντινόπουλος, αλλά είναι πάρα πολύ πίσω για να διεκδικήσει το σετ. Να, πάντως ο πρώτος πόντος, 1-8. Σταθερή απόδοση από τον Τσεχό, θα λέγαμε ότι οδηγείται εκ του ασφαλούς στην επικράτηση σε αυτό το σετ. Στο φιλέ βρίσκει δύο φορές το ίδιο σερβίς και περνάει απέναντι. Εδώ βγαίνει η μπάλα έξω από το τραπέζι και φυσικά ξεκινάει η επίθεση ο Κωνσταντινόπουλος. Σηκώνει την μπάλα χαμηλά με backhand ο Μπεσλό, πολλές ευκαιρίες να πάρει το σετ. Τελικό forehand απιαστό, 3-10. Έξω η μπάλα, κρίνεται το δεύτερο σετ, 11-3, εύκολα ο Ομπεσλό και 1-1. Εκκίνηση στο τρίτο σετ. Ομπεσλό, Γιώργος Κωνσταντινόπουλος, 1-1. Με backhand spin, πρώτος πόντος για τον Τσεχό. Και δώσει άλλο σημείο επίθεση με το forehand. Έχουν ολοκληρωθεί όλα τα υπόλοιπα μάτς στην αίθουσα. Sorry εδώ από τον Κωνσταντινόπουλο. Σε λίγο θα είμαστε σε θέση να σας δώσουμε όλα τα αποτελέσματα. Ωραίο άνοιγμα. Forehand flick από τον Ομπεσλό. Τέσσερα δύο. Με δύο δυνατές επιθέσεις. Παίρνουν πετσέτα οι δύο αθλητές. Πολύ καλή ενέργεια. Άλλη μία από τον Ομπεσλό, που παίζει στο κενό τραπέζι. Oh.
6-2. Φίλε και έξω. Και 7-3. Με το σερβίς. Θα παίξει παράλληλα ο Κωνσταντινόπουλος. Καλός πόντος. Για να δούμε αν μπορεί να φτάσει σε μία ακόμα ανατροπή. Το πέτυχε στο πρώτο σετ, δεν το πέτυχε στο δεύτερο. Τώρα ήταν πίσω με 7-3 και μείωσε. Έξω. Δύο forehand ποιοτικά αποφέρουν τον πόντο στον τσέχο της ΑΕΚ. Δεν ήταν εύκολο αυτό που επιχείρησε. Ήταν κοντά στο φιλί η μπάλα. Εδώ απορεί ο Κωνσταντινόπουλος πως έχασε αυτό το σπιν. Και εδώ πολύ ωραία παίζει ο Μπεσλό, στέλνοντας τον μπλοκ παράλληλα. Δύσκολο να προλάβει να πάρει την κατάλληλη θέση ο Κωνσταντινόπουλος. Έξω το μαλάκο forehand. Άλλες τρεις ευκαιρίες να πάρει το σετ ο αθλητής της Ένωσης, 17. Πολύ καλό. Με αυτό το forehand που ευνηδιάζει και όλα στον Κωνσταντινόπουλο, κρίνεται το τρίτο σετ. 11-7, 2-1 μπροστά ο Μπεσλό. Ενστικτώδης αντίδραση με μικρή βοήθεια από την τύχη. 1-0. Ένα-ένα. Καλό σερβίς στην πλευρά του ρεβέρ, του αριστερόχειρα αθλητή του Παναθηναϊκού. Και 3-1 τώρα. Έχει πέσει ο ρυθμός από την πλευρά του Κωνσταντινόπουλου που παίρνει time out.
Ευκαιρία να πούμε λοιπόν τα αποτελέσματα δεύτερη τρίτη αγωνιστική στην Α1 γυναικών, δεύτερη μέρα, τρίτη αγωνιστική στα ντέρμπι. Καταρχήν ο Ολυμπιακός νίκησε το Πέρα με 4-2 και ο Δαοτάβρου επικράτησε του Φίνικα Πειραιά με 4-1. Στο τρίτο μάτς της ημέρας, Σάρισες Φλόρινας, εύκολη νίκη απέναντι στο Πνευματικό Κέντρο Δημοτάβρου με 4-0. Και πάλι από την αρχή του σετ χτίζει διαφορά ο Όμπεσλο. Πήγε μπάλα στην κόχη του τραπεζιού. Ευνόησε τον Όμπεσλο, επιτέθηκε στο ίδιο σημείο, πολύ δύσκολο ήταν για τον Κωνσταντινόπουλο να αντιδράσει. Ακούγεται το ήχος από ένα κινητό, υπάρχει διακοπή δευτερολέπτων. Α, φοβερή ενέργεια από τον Όμπεσλο. Ίσως βρήκε πάλι στο πλάι του τραπεζιού η μπάλα. Εδώ χαμένο αυτό το forehand. Δύο έξι. Και 2-7. Αυτή ήταν λάθος επιλογή στο σερβίς από τον Κωνσταντινόπουλο. Για να δούμε. 7-3. Ξανά κυνηγάει το σκορ ο Κωνσταντινόπουλος. Και ο Όμπεσλο θέλει να εκμεταλλευτεί την διαφορά που δημιούργησε. Στο σύν 5 πια. Σοβαρότατο προβάδισμα για τον αθλητή της ΑΕΚ. Φιλέ και έξω. Παίρνει τα σερβίς. Παίζει ίσως το τελευταίο του χαρτί. Ο αθλητής του Παναθηναϊκού. Time out από την πλευρά της ΑΕΚ. Μείωση του σκορ στο 8-5.
πήγαινε στην γωνία του Παναθηναϊκού ο Κωνσταντινόπουλος. Ο Λευτέρης Μάκρας δίνει τις οδηγίες. Ο Ολυμπιακός με 4-1 άνοιξε εδώ πέρα. Για να βρεθεί στους 17 βαθμούς στην ολοκλήρωση του πρώτου γύρου. Και με αγωνία οι φίλοι του αθλήματος περιμένουν την έκβαση αυτού του ντέρμπι. Για να δουν πώς θα διαμορφωθούν τα δεδομένα στις πρώτες θέσεις. Ωραία επίθεση. Στο βάθος. Με τον backhand. Πολύ ωραία προσπάθεια. Με backhand spin. Πολλές ευκαιρίες στον Ομπεσλό να τελειώσει το μάτς. Έξι δέκα. Με αυτόν τον τρόπο παίρνει την νίκη ο Μπεσλό. 3-1 εναντίον του Γιώργου Κωνσταντινόπουλου. Δίνει ξανά το προβάδισμα στην ΑΕΚ με 3-2.